Χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα, ο Πας Γιάννενα κέρδισε την ΑΕΣ το φιλικό που έγινε χθες το απόγευμα στο Πανηπυρωτικό με σκορ 3-1 και παρέμεινε σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Οι παίκτες του Γιώργου Χατζάρα ήταν αρκετά καλοί στο πρώτο μέρος όπου προηγήθηκαν με 3-0, ενώ στην επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με αποτέλεσμα λίγο πριν τη λήξη η ΑΕΣ να μειώσει σε 3-1. Δύο τέρματα για τον ΠΑΣ πέτυχε ο Σολάκης και ένα ο Διαμαντίδης. Η ΑΕ μείωσε λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης με πλασέ του Μιχαηλίδη. Ικανοποιημένοι έμειναν οι δύο προπονητές με τον Γιώργο Χατζάρα να προαναγγέλει αποδεσμεύσεις και μεταγγραφές και τον Ζέλικο Σίμοβιτς να δηλώνει ότι η ομάδα του χρειάζεται ενίσχυση. Εμείς ελπίζουμε, δουλεύαμε όλο αυτό τον καιρό με στόχο να κρατάμε την ομάδα, γιατί δεν ξέραμε εβδομάδα με εβδομάδα, δεν ξέραμε αν θα αρχίσουμε ή οτιδήποτε. Επομένως για μας κάθε εβδομάδα ήταν και μια εβδομάδα πρωταθλήματος, δηλαδή ετοιμάζαμε την ομάδα για να αγωνιστούμε την επόμενη Κυριακή. Επομένως φάγαμε 3-4 εβδομάδες έχοντας σαν στόχο πάντοτε την Κυριακή που κάναμε φιλικά ή το Σαββάτο που κάναμε φιλικά, ετοιμάζαμε την ομάδα σαν να ήταν πραγματικές συνθήκες παιχνιδιού. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος για να κρατήσεις μια ομάδα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος στα παιδιά τα οποία δουλεύουν μέσα στο γήπεδο και συγχρόνως κάθε Σαββάτο δίναμε και ένα φιλικό παιχνίδι. Τα δύο παιχνίδια τα τελευταία που δώσαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό ήταν σε πολύ δύσκολα τερέν, σε γηπεδικές συνθήκες που επιβαρύνεσαι πάρα πολύ και δεν μπορείς να παίξεις και μπάλα φυσικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες, κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το βέβαιο είναι ότι όλες οι ομάδες έχουν βγει εκτός ρυθμού. Αλλά ευτυχώς εμείς εδώ έχουμε καλές γηπεδικές εγκαταστάσεις και άλλες ομάδες όπως είναι των Αθηνών, από ό,τι πληροφορούμε, και δεν υπάρχουν και δικές τους εγκαταστάσεις που πιστεύω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη αυτή η αποχή.